1.581.891 ευρώ θα δοθούν στους παραγωγούς αγελαδινού γάλακτος αφού τέθηκε σε εφαρμογή ο κανονισμός 1233 του 2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κατανομή γίνεται βάσει των ετήσιων παραδόσεων γάλακτος όπως διαμορφώθηκαν το 2009 και είναι από 150 έως και 600 ευρώ. Σύμφωνα με τη διαδικασία, ο ΕΛΟΓΑΚ θα φτιάξει την κατάσταση δικαιούχων με το ύψος ενίσχυσης του κάθε παραγωγού και στη συνέχεια θα την στείλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος θα την οριστικοποιήσει λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του ΟΣΔΕ. Στην περίπτωση που κάποιος δικαιούχος δεν είναι καταχωρημένος στο ΟΣΔΕ, καλείται να αποστείλει άμεσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ αίτηση καταχώρησης. Οι πληρωμές θα γίνουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Την έντονη αντίδρασή της στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εξέφρασε η Πασαγιές, γιατί όπως τονίζει, με τις διατάξεις του περιορίζεται η δυνατότητα συμπλήρωσης του εισοδήματος των αγροτών από τις επενδύσεις τους στην πράσινη ενέργεια. Είναι χαρακτηριστικό, επισημαίνει η Συνομοσπονδία, ότι στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 του σχεδίου νόμου δεν προβλέπεται η δυνατότητα εγκατάστασης ΑΠΕ από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ούτε γίνεται καμία αναφορά σε αυτούς. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Πασαγιές Τζάνετος Καραμίχας, η τράπουλα δυστυχώς είναι σημαδεμένη και ζητάμε να τροποποιηθεί άμεσα η δυσμενής αυτή ρύθμιση και επιπλέον να προσδιοριστούν σαφή κριτήρια για τον καθορισμό της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. Δυναμικές κινητοποιήσεις ετοιμάζουν οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας με αφορμή την θέσπιση ηλικιακών κριτηρίων στην εξισωτική αποζημίωση και ζητούν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στέλνοντας μάλιστα και σχετικό υπόμνημα. Το θέμα έφτασε και στην Βουλή με ερώτηση του βουλευτή του ΛΑΟΣ, κ. Αστέριου Ροντούλη.